Τζεμπούρ. Με τη μία ο Ενσαλίβα στο Γεωργία που βγαίνει από δεξιά. Δεν έκανε καλά το κοντρόλ. Όμως έχει την μπάλα στα πόδια του. Γυρίζει προς τα έξω ο Τζεμπούρ. Το σουτ 1-0. Στο δεύτερο λεπτό. Πολύ γρήγορο γκολ για την ΑΕΚ. Με τον Ραφίκ Τζεμπούρ. Εδώ ξανά. Μεγάλη μεταβίβαση από τον Ενσαλίβα στο Γεωργία. Που παρά το γεγονός ότι δεν κάνει καλά το κοντρόλ. Γυρίζει την μπάλα προς το πέναλτι. Και έρχεται ο Τζεμπούρ. Από μακρινή απόσταση νίκησε τον Μπλάζιτς. Και η ΑΕΚ με αυτό εδώ το γκολ ανοίγει το σκορ. Ενσαλίβα, καλό σουτ είναι. Στο 12 έξω. Πήρε ο Ενσαλίβα και τώρα ο Μπλάνκο στο Σκόκο. Πέρασε εδώ ο Σκόκο και έχει χώρο να σημαδέψει τον Τζεμπούρ που είναι στο πέναλτι. Γυρίζει, βγάζει τη σέντρα, η κεφαλιά του Τζεμπούρ δοκάρει. Στο 16 ευκαιρία για την ΑΕΚ και για τον ίδιο τον Φόρτης να κάνει δύο τα τερματά στο παιχνίδι. Εδώ ξανά σέντρα ακριβίας από τον Σκόκο. Είχε άλλωστε και το χρονικό περιθώριο να την κάνει. Λοιπόν, φάουλ για τον Λεβαδιακό. Σε καλό σημείο είναι στημένη μπάλα. Εκτέλεσε ο Λεωνάρντο κοντά στο αριστερό δοκάρι του Σάχα. Έξω. Εδώ το σκηνικό διαμορφώνεται στον ουρανό του Ολυμπιακού Σταδίου. Καθώς τα δακρυγόνα συνεχίζουν και χορεύουν. Στο 26, κόρνερ για τον Λεβαδιακό. Συρτά η μπάλα έξω. Ο Κιάσος μονοκόμματα το σούτ. Η μπάλα κάπου βρήκε και κατέληξε στα δίχτυα του Σάχα. Σοφαρίζει ο Λεβαδιακός στο 26 με τον Κώστα Κιάσο. Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν εδώ την εξυπνάδα του Λεωνάρντο που γρήγορα εκτέλεσε το κόρνερ προς τα έξω. Ήρθε ο Κιάσος, έκανε ένα μονοκόμματο σουτ. Μπάλα χτύπησε και σε έναν αμυντικό της ΑΕΚ. Γι' αυτό και ξεγελάστηκε ο Σάχα χαμηλά. Εδώ ξανά το σουτ του Κιάσου. Στο ταξίδι βρήκε, πέρασε πάνω από τον Σάχα και κατέληξε στο βάθος της εστίας του. Και έτσι ο Λεβαδιακός στο 27 ισοφαρίζει. 1-1. Ο Μπλάνκο σήκωσε την μπάλα, υπάρχει offside του Σκόκο. Σκόκο, οι παίκτες του Βαδιακού δεν κάνουν καν τείχος, δεν περιμένουν φυσικά ότι θα απειλήσει από εκεί ο Σκόκο. Η γέμισμα σέντρα θα γίνει. Ο Μπλάνκο την κεφαλιά, 2-1 στο 39. Από το φάουλ του Σκόκο, ο Μπλάνκο βγήκε πρώτος πάνω στην μπάλα. Δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Μπλάζιτς. Εδώ η φάση, το φάουλ του Σκόκο, μόνος ο Μπλάνκο. Μόνος γιατί δεν είχε στηθεί καλά η άμυνα του Λεβαδιακού, εδώ δεν πρόλαβε και ο Καψής. Και ο Μπλάνκο νικά τον Μπλάζιτς. Τώρα πολλοί κόσμος έρχεται σε απέναντι εξέδρες. Κοιτάξτε τι γίνεται. Από τη φωτιά έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο, ο καπνός ήρθε μέσα. Χουανφράν. Άνοιγμα στο Σκόκο. Τον έξε απόσταση ο Κόλτζος. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο Σκόκο να σουτάρει από μακριά. Επέμβαση του Μπλάζιτς σε κόρνερ στο 58. Ταχτσίδης, καλά γύρισε με τα πόδια ο Μπλάζιτς στο 64. Φάουλ για την ΑΕΚ με το Σκόκο. Απευθείας δοκίμασε. Έξω. Χουανφράν βγαίνει από αριστερά. Παίρνει την πάσα από τον Ενσαλίβα. Σηκώνει για τον Ντίνιο. Καλή κεφαλιά του ήταν. Out στο 75. Τείχος από τους παίκτες του Λεβαδιακού. Ο Μπλάζιτς στην αλιγονία. Εκτέλεσε ο Ντίνιο ψηλά. Χουανφράν, πολύ καλή κίνηση εκεί ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Ανεβαίνει ο Ισπανός. Βγάζει και την παλιά για τον Εντίνιο που γυρίζει πολύ καλά. Τέλειο γκολ στο 81. Η ΑΕΚ κλειδώνει την νίκη με τον γκολ του Εντίνιο. Ο Χουανφράν απέφυγε δύο αντιπάλους με μια ενέργειά του. Και στη συνέχεια, όταν άνοιξε πια για τον Εντίνιο, με πλάτη στην αντίπαλη εστία, γύρισε. Νίκησε και τον Μπλάζιτς στην έξοδο και πέτυχε το ΑΕΚ Λεβαδιακός 3-1.